Χαίρετε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες και ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος έχει σκληρές διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα θα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Τη στήριξη στην Ελλάδα παρέχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εισάγεται σήμερα στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος στο νομοσχέδιο που αφορά στις μειώσεις μισθών και συντάξεων. Αύριο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση το νομοσχέδιο που αφορά το τομέα της υγείας. Στους 11 βαθμούς ο Ιδράργυρος.